Έρχεται νέος τηρεσίας για όσους χρωστούν σε τράπεζες και δημόσιο μέσα στο 2020. Τη δημιουργία μιας τράπεζας στοιχείων οφειλετών που θα αντικαταστήσει το γνωστό τηρεσία εξετάζει το οικονομικό επιτελείο που θα συνδυάζει τα οικονομικά στοιχεία που σήμερα φιλοξενεί ο τηρεσίας μαζί με άλλα που έχουν στη διάθεσή τους οι υπηρεσίες του δημοσίου. Αυτή η διευρυμένη πλατφόρμα θα έχει σαν αποτέλεσμα οτιδήποτε κίνηση κάνει ο πολίτης, η πληροφορία που παρέχεται σε αυτόν ο οποίος θα αποκρίνεται θα έχει να κάνει με την ικανότητα που έχει για να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις έως σήμερα. Θα είναι ένας διευρυμένος υπηρεσίας, θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για τον πολίτη. Η νέα τράπεζα οφειλετών θα λειτουργεί και ως φορέας πιστοληπτικής αξιολόγησης, καθώς θα συνθέτει το προφίλ του κάθε ιδιώτη και της κάθε επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη τη συμπεριφορά του σε ό,τι αφορά τις αποπληρωμές των χρεών τους. Το πιστοληπτικό προφίλ ενός προσώπου θα διαμορφώνεται και θα βαθμολογείται από το 1 έως το 10, ενώ η βαθμολογία αυτή θα το ακολουθήσει συναλλαγές του με τράπεζες δημόσιο και δέκο. Μέσα στο 2020 έρχεται και το πτωχευτικό δίκαιο για τα νοικοκυριά. Το νέο πλαίσιο θα ενσωματώσει τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία ρύθμισης, όπως την προστασία της πρώτης κατοικίας για παράδειγμα, και θα δίνει την ευκαιρία για μια νέα αρχή σε οφειλέτες φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, θα είναι αυστηρότερο από τις ρυθμίσεις που ισχύουν έως και σήμερα.